centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έλα ρε Πέτρο Καθαριώτα. Καλημέρα ρε Πέτρο. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλους. Με έχουν κάνει οι συνάδελφοί σου πόσα παράπονα με έχουν κάνει. Ρε παιδί μου, λέει, πες τίποτα. Τι το γίνεται δυσάρεστο, ρε Πέτρο. Χρήστο, το δυσάρεστο είναι ότι κάνουν παράπονα σε σένα. Ναι. Το ρητό λέει τα παράπονά μας στον Δήμαρχο. Δυστυχώς και ο Δήμαρχος κάνει ό,τι μπορεί. Ο Αντίμαρχος κάνει ακόμη πιο πολλά, αλλά δυστυχώς είναι καθαρά στο χέρι του κόσμου. Γιατί Εξήγησε μου, γιατί έχω το γάντι εγώ και το πετάω έξω από τον κάδο. Ποια είναι η λογική γιατί είναι, μου, δηλαδή. Γιατί είμαι εγωιστής. Είμαι εγωιστής και είμαι εγώ, είμαι καλά. Εγώ πέταξα σκουπίδια και είμαι ασφαλής και δεν με νοιάζει παραπέρα. Δεν έχουμε μάθει στην Καστοριά ποτέ να ζούμε το εμείς. Ζούμε το εγώ. Αυτό ισχύει δυστυχώς και δυστυχώς για άλλη μια φορά αποδεικνύεται εμπράκτως και τώρα. Στις δύσκολες στιγμές που περνάμε πρέπει να γίνουμε εμείς. Δυστυχώς να γίνουμε εμείς. Αλλιώς δεν γίνεται η κατάσταση. Δεν σώνει η κατάσταση. Τα βλέπουμε καθημερινά σε διάφορους τομείς. Στα ασθενοφόρα, στους περιπάτους, στην καθαριότητα, παντού. Δυστυχώς είμαστε το εγώ. Να αστρώσει και να αλλάξει η κατάσταση για να σωθεί αυτός ο τόπος. Είναι τόσο όμως πραγματικά δύσκολο να ρίξω το γάντι μες στον κάδο. Γιατί πρέπει να το ρίξω απ' έξω. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Είναι θέμα νοοτροπίας. Ξέρεις τι μου έχουν πει. Λέει, με τον κάδο, ανοίγουμε λέει, τον κάδο, ρίχνουμε τα σκουπίδια μέσα και μετά λέει να ρίξουμε και τα γάντια μέσα. Πρέπει να κλείσουμε με τα γυμνά χέρια μετά τον κάδο, οπότε κολλήσαμε. Κατάλαβες τι σκέφτομαι. Ας τα ρίξουμε το, ας το κλείσουμε το καμπάκι τον αγκώνα. Δηλαδή εκεί ας το καμπάκι ανοιχτό. Δεν χάνω το πόδι. Ρε φίλε, τι να πω. Τι να αυτά, βρίσκουν κάτι προφάσεις τώρα δηλαδή για να κάνουν αυτό που θέλουν. Κάτι, αυτά είναι παιδαριώδεις δικαιολογίες. Δεν είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ανεκεφαλιά. Σου είπα και άλλη μια φορά. Σημαίνει εγωισμός. Και δυστυχώς εδώ σαν τόπος έχουμε πάρα πολύ εγωισμό. Δυστυχώς έχουμε εγωισμό. Και να πούμε ότι από την καθαριότητα, παιδιά, το ξαναλέμε λίγο. Μας λείπουν πολλά άτομα αυτές τις μέρες, διότι μετά το κορονοϊό έχουν πάρει κυρίως το γυναικείο προσωπικό ειδικές άδειες για να φυλάνε τα παιδιά στο σπίτι. Και έχει αποδεκατιστεί η υπηρεσία της καθαριότητας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα και θα πω το εξής, ότι πραγματικά λείπουν πάρα πολλοί συναδέλφοι, θα το πω έτσι. Ναι, κυρίως γυναίκες. Ναι, οι οποίες καθαρίζανε και έξω σαν οδοκαθαρίστρες, ναι, αλλά και στα πραγματοφόρα συνοδοί. Ναι. Αυτό το πράγμα όμως και εμείς, σαν υπηρεσία, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει στη δουλειά τους. Ξέρουμε. Όσο λέει θα πάει παράταση στα σχολεία, τόσο θα παρατείνονται, το άκουσα χωρίς να είναι επίσημο, το άκουσα, θα παρατείνονται και οι άδειες. Αυτό να το ακούσει ο Καστοριανός λαός σκοπού και να δώσει λίγο ευαισθησία παραπάνω και σε εμάς. Μας λείπει λοιπόν προσωπικό, μας λείπει λοιπόν, ναι. Έχεις δίκιο. Εγώ θέλω να πω κάτι για να καταλάβει και ο λαός και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς σαν καθαριότητα πληρωνόμαστε για να καθαρίσουμε την πόλη. Ο λαός είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει την πόλη καθαρή. Αυτό είναι και το σλόγγαν που υπάρχει παντού, γραμμένο στα πραγματοφόρα παντού. Διατηρεί την πόλη καθαρή. Ο κόσμος, εμείς σαν υπηρεσία, την καθαρίζουμε. Ποιος την έχει καθαρή την πόλη? Εγώ πάλι? Εάν εσείς είσαι ανεγκέφαλος και πετάς τα χαρτιά σου όπου να είναι, τις τάχτες σου μέσα στον κάδο. Με που πραγματικά με μας τις τάχτες επνίγει τους ανθρώπους. Έχουμε γίνει όλοι με άσθμα. Πρέπει να πούμε ότι το άσθμα είναι μέσα στα πρώτα που υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι από τη στάχτη. Πολύ στάχτη, ρε παιδί μου. Και είναι κατάντια τώρα να βλέπεις εργατικές κατοικίες κάτω και χωριά να ρίχνουν τις στάχτες μέσα στους κάδους. Ρε παιδιά, σε χωριό ζεις. Δεν έχεις ένα αυλάκι, ένα αμπέλι, ένα χωράφι. Τι να πω δηλαδή, μέσα στον κάδο, στο χωριό. Τι να πω δηλαδή. Σήμερα σηκώσαμε γύρω στα 500-600 κιλά, δύο κάδους δηλαδή μεγάλους διευθυνόμενους, μόνο χώματα από μπαξέδες. Χώματα από μπαξέδες. Αυτό, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και πού στους λαχανόκηπους. Αρχίσαμε να ρίχνουμε χώμα μέσα στα σκουπίδια. Χώμα μαζί με χόρτα, εκεί στις εργατικές κατοικίες που είναι οι μπαξέδες, γεμάτη κάδι. Ασήκωτη σου μιλάω. Έχουμε τώρα να διάσω εγώ στη διάδειμα και τα δουν τα χώματα. Τι θα μου πούνε εμένα, τι τα έφερες εδώ? Αυτά καλύπτεις ένα χωράφι ολόκληρο. Είναι τραγικά αυτά που γίνονται δηλαδή στην Καστοριά. Και όχι μόνο τώρα με τον ιό αυτόν. Και πριν ήταν, ανέκαθεν ήταν αυτό το χάλι. Αν δεν είχαμε όμως, δίναμε λίγο έτσι, λέω, δεν βαριέσαι, κατανόηση. Μα κατανόηση δεν είναι μόνο μερίς. Κατανόηση να δείξουν και οι πολίτες.
Τώρα είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, δεν ξέρω πώς θα περάσει το χρόνο τους και καθαρίζουν αποθήκες, καθαρίζουν εξόρυπτα πάνω σοφίτες. Ναι. Εντάξει, καλά κάνεις, αλλά βάλε μια τάξη. Πάρε ένα τηλέφωνο, θα βγάλω πράγματα. Να περάσει το αριθμό να τα πάρει. Λίγη συνεργασία, ρε παιδιά, λίγο τσίπα. Να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Είμαστε άνθρωποι όλοι. Όχι μόνο αυτοί που κάνουν στο σπίτι, αλλά και εμείς που δουλεύουμε. Και οι γιατροί και όλοι. Τι να πω δηλαδή παραπέρα, πραγματικά είναι, μιλάω εκ μέρους όλων των συναδέλφων, γιατί βρισκόμαστε έτσι κάπου και τηλεφωνικά και από τα πρωινά και τα συζητάμε και όλοι είναι αγανακτισμένοι. Όλοι είναι αγανακτισμένοι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι θα αφήνουμε τα σκουπίδια που είναι εκτός κάδου και θα παίρνουμε μόνο τον κάδο. Εκεί θα φτάσουμε στο σημείο δηλαδή. Να βρωμήσει η πόλη, επειδή κάποιοι είναι ανεγκέφαλοι. Όχι, δεν θα τους περάσει. Θα γίνει το δικό μας και όχι το δικό τους. Τέλος. Συγγνώμη για τον φωνή μου. Όχι, νομίζω ότι όπως τα είπες Πέτρο σήμερα, δεν έχω τίποτα άλλο να ρωτήσω. Νομίζω τα είπε όλα. Η φωνή σου, η ένταση της φωνής σου, ο τρόπος που τα είπες, νομίζω τα είπε όλα. Σε ευχαριστώ. Χρήστο, εάν οι γιατροί αγωνιούν 110% μην κολλήσουν κάτι για το σπίτι τους, τι να πείτε κι εσείς. Αγωνιούμε κι εμείς. Τι να πείτε κι εσείς. Τα πιάνετε όλα. Γιατί έχουν έναν ασθενή ο οποίος έχει ένα κρούσμα. Που τα πιάνετε και τα αναπνέετε όλα. Τι έχουμε. Ναι. Δεν ξέρουμε, ο γιατρός ξέρει, έχει ένα κρούσμα, ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει. Εμείς έχουμε έναν κάδο που δεν ξέρουμε ποιοι και πόσοι το έχουν πιάσει και τι έχουν. Τι ρίξανε μέσα. Δεν ξέρουμε. Τα παίξω, τα σκυλιά πάνε, τρώνε ό,τι να είναι. Γλύφουν τα γάντια, τα πλαστικά. Δηλαδή, τι να πω, και πάνε τα ίσουν στα ξένα τα σκυλιά. Κάνουν μέσα στο σπίτι τους και δεν βλέπουν τι γίνεται έξω. Δεν νιώθουν. Πραγματικά σου μιλάω. Αυτή τη στιγμή δεν τραγικοποιώ την κατάσταση. Τη λέω όπως ακριβώς είναι. Δεν θα βάλω ούτε γραμμάριο σάλτσα. Ειλικρινά σου μιλάω. Είναι τραγικό. Και δυστυχώς οδηγούμαστε σε ακόμη πιο τραγικές καταστάσεις αν συνεχίσει η κατάσταση. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι. Ας μην το ξεχνάνε αυτό οι φίλοι μας οι Καστοριανοί. Οι συνδημότες μας και οι συντοπίτες μας. Ζούμε όπως ζούμε σε μια πόλη πλέον φάντασμα. Να μην γίνουμε κι εμείς ζόμπι. Έλεος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη για τον Τόνι. Πέτρο, τι να πω, τα πες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά. Αυτός ήταν ένας άνθρωπος που καθημερινά είναι στο απορριμματοφόρο και βιώνει αυτή την κατάσταση και ειδικά και υπό αυτές τις συνθήκες σήμερα. Είναι οι άνθρωποι που τα πιάνουν όλα, όλα όμως, και τα αναπνέουν όλα. Βοηθήστε τους. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακούσατε τους ίδιους τους ανθρώπους. centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.